Σε μια συμβολική πράξη τοποθέτησαν αθλητικά παπούτσια και μικροεξοπλισμό των γυμναστηρίων τους στην είσοδο του Δημαρχείου Ρεθύμνου, θέλοντας έτσι να δείξουν ότι το ποτήρι της αγανάκτησης έχει πλέον ξεχυλήσει. Ο λόγος για τα μέλη των αδειοδοτημένων γυμναστηρίων του Ρεθύμνου, που μέσω της καθιστικής διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν το μεσημέρι, τόνισαν πως οι επιχειρήσεις τους πλέον αργοσβήνουν. Έχουμε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα εμείς πληρώναμε το 60% του ενοικίου μας, και από ό,τι φαντάζεστε τα γυμναστήρια είναι ένας χώρος πολύ μεγάλος, και εκεί το 60% είναι ένα μεγάλο ποσό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε μια επιχείρηση που δεν λειτουργεί να αποδίδει και να μας δίνει χρήματα για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το ενοικιό μας. Συν ότι πληρώναμε τα ΤΕΒΕ μας, τη ΔΕΙΑΡ μας, τη ΔΕΗ μας, όλα αυτά τα ποσά τα οποία δεν είναι εύκολα αυτή την εποχή να καλυφθούν χωρίς να λειτουργεί η επιχείρησή μας. Είχαμε αρκετές εξαγγελίες για ξεχωριστή επιχορήγηση και τις προηγούμενους μήνες από την πολιτεία, τις οποίες δεν είδαμε ποτέ. Ακόμα και τώρα που έχουν γίνει καινούργιες εξαγγελίες, οι οποίες δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα, είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Τα μέλη του κλάδου ζητούν να τους δοθεί ένα σαφές σχέδιο για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις τους και κυρίως οικονομική ενίσχυση από την πολιτεία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως λένε, θα αναγκαστούν να κλείσουν διαπαντός πριν καν ανοίξουν. Ήδη έχουν αρχίσει και κλείνουν πολλά γυμναστήρια, αλλά από την έναρξή μας και μετά, που θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα προβλήματά μας, εμείς καλούμαστε να καλύψουμε τα υπόλοιπα που είχαμε αφήσει στις συνδρομές των πελατών μας. Αυτό που ζητάμε είναι μια στήριξη οικονομική τουλάχιστον, με την έναρξή μας, γιατί η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν ένα γυμναστήριο αναγκαστεί και πάλι το καλοκαίρι και μέσα στο φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα να έχει ένα 50, 60, 70% της προσέλευσης του κόσμου, τότε και πάλι η κατάσταση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Άρα, ένα πλάνο επαναλειτουργίας είναι προαπαιτούμενο για το άνοιγμα των χώρων μας. Είναι όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, ένα μαγαζί το οποίο έχει έσοδα-έξοδα και πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης με ποια θα είναι τα έσοδά του και ποια θα είναι τα έξοδά του, για να μπορέσει να αποφασίσει να ανοίξει το μαγαζί του. Και στο Ρέθυμνο πάντως, τα μέλη των αδειοδοτημένων γυμναστηρίων του νομού υποστηρίζουν πως η στήριξη από τις επιστρεπτές προκαταβολές που έδωσε η κυβέρνηση ήταν η μικρότερη που έλαβαν σε σύγκριση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Η σημερινή κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο του σχεδίου σωτηρίας των γυμναστηρίων.